Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, έναν πνεύμονα πρασίνου, έχει θεμελιωθεί ο ιερός ναός της Παναγίας της Γιάτρισσας, όπου όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, δεκάδες προσκυνητές έφτασαν στη Λιτσάρδα Ποκορώνου, στη θέση Κιβωτός, για να επικαλεστούν τη δύναμη της Παναγίας και να ανάψουν ένα κερί στη θαυματουργή εικόνα. Η Παναγία είναι για όλο τον κόσμο. Έρχεστε εδώ πρώτη φορά? Εδώ είναι πρώτη φορά που έρχομαι, αλλά θαύμα από την Παναγία έχω δει με προσευχή. Στην Παναγία, σε ένα γνωστό μου χρειάστηκε μεταμόσχευση. Ήταν 10 χρόνια αιμοκαθερόμενος και μόλις προσευχήθηκα εγώ, έπιασε. Έχετε προσευχηθεί για κάποια επιθυμία σας? Για το κορίτσι μου. Τα κορίτσια μου, ναι. Για τη συγκυρία τώρα? Υγεία, να μας έχει καλά η Παναγία να έρθουμε και του χρόνου. Υπομονή, τίποτα άλλο. Πριν την ανέγερση της εκκλησίας, η οποία σημειωτέων είναι η μοναδική στην Κρήτη, η έκταση χρησιμοποιούνταν ως βοσκότοπος. Όμως με τις ακάματες προσπάθειες του πρωτοπρεσβύτερου Λεωνίδα Ηλιάκη και εθελοντών πιστών, ο χώρος εξοραίστηκε και διανοίχθηκε αγροτικός δρόμος. Παράλληλα εμπλουτίστηκε με διάφορα ζώα και έτσι από το 2010 είναι πλέον επισκέψιμος για τους πιστούς. Όλοι όσοι έφτασαν για προσκύνημα στην Κιβωτό το βράδυ της Δευτέρας γεύτηκαν παραδοσιακά πιάτα και απόλαυσαν μελωδίες της κρητικής μουσικής. Επιπλέον, αποδόθηκαν έπαινοι σε τιμόμενα πρόσωπα της τοπικής κοινωνίας για την προσφορά τους. Ξεχώρισε η απονομή επαίνου στην πρωταθλήτρια ΑΜΕΑ στο άθλημα της Μπάτσα. Ακολούθησε η παράδοση επαίνων στους εργαζόμενους γιατρούς και νοσηλευτές της κλινικής, που σήκωσε το μεγαλύτερο ίσως βάρος κατά τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης του SARS-CoV-2. Η υπεύθυνη επιστημονικά διευθύντριά μας αποουσιάζει, γιατί είναι σε πανευρωπαϊκό συνέδριο, είναι η κυρία Δαμιανάκη Αγγελική. Βέβαια, είναι άλλοι τρεις επιμελητές Β, πνευμονολόγοι. Η Αργυρό η Χατζη Αντωνίου, που είναι απόψε εδώ μαζί μου. Ο Σπύριος ο Τσιμπογιάννης και η Πετράκη η Χριστούλα. Ήμασταν οι μισοί γιατροί στην αρχή της πανδημίας, από ότι ήμασταν 15 και 20 χρόνια πριν, όταν πρωτοήρθα στο νοσοκομείο. Αλλά απλά δεν γίνεται αλλιώς. Όταν δεν γίνεται αλλιώς, βάζεις το κεφάλι κάτω και δουλεύεις. Το θέμα είναι ότι μετά, πέρα από το να νιώθουμε εμείς την ηθική ευχαρίστηση και ο κόσμος όντως να μας αναγνωρίζει την προσπάθεια και το όφελος που μπορεί να είχε από μας, θέλουμε και πλέον έμπρακτα από την πολιτεία ενίσχυση των δομών, γιατί μόνο το ΕΣΥ θα μπορούσε και θα μπορεί στο μέλλον να στηρίξει για άλλη μια φορά τη δημόσια υγεία. Στα αναρρύθμιτα και σύγχρονα θαύματα της Παναγίας της Γιάτρισσας αναφέρθηκαν οι παραβρισκόμενοι, όπου καθημερινά συγκλονίζουν με τις ιστορίες τους. Αναφέρθηκαν στη μητέρα όλων μας που σπέβει δίπλα σε όσους την επικαλούνται με πίστη και αγάπη. Η παρουσία της Παναγίας στη ζωή μας είναι καθαρά βιωματική. Είτε σαν εκπλήρωση της επιθυμίας που ήταν έτοιμα στην προσευχή, είτε σαν όραμα, είτε σαν ένα απλό σημάδι κατά τη διάρκεια της αγωνιώδους καθημερινότητας.